Η συνταγή είναι πανεύκολη, οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη σικοταριά θα χρειαστούμε 1 κιλό σικοταριά αρνίσια, 2 φέτες από λεμόνι, 2 φύλλα δάφνης, αλάτι και 10 με 15 κόκκους πιπέρι. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ ωραίο θέμα για την τηλεόραση να δείχνουν πώς καθαρίζουμε μία σικοταριά, αλλά αν δεν το δείξουμε, πώς θα την κάνετε. Καταλαβαίνω ότι είναι κάτι που σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει, αλλά πρέπει να το δείτε γιατί πρέπει να το κάνετε σωστά. Έχω πάρει μία πολύ φρέσκια και ωραία σικοταριά. Αυτή είναι μικρή, έχει και πολύ μεγαλύτερες από αυτή. Και πάμε να εξηγήσουμε ανατομικά τι είναι τι και πώς το καθαρίζουμε. Και αυτό που ίσως μπορείτε να καταλάβετε κατευθείαν τι είναι, είναι η καρδιά. Έτσι όπως είναι την καρδιά, την κόβουμε και αφήνουμε στην άκρη. Έχουμε ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι μεγάλο που θα δείτε είναι αυτό που είναι μαλακό και έχει την υφή αφρολέξη, να το πω έτσι για να μπορέσετε να καταλάβετε. Είναι τα πνευμόνια μας, οπότε κόβουμε και τα πνευμόνια εδώ πέρα που κολλάνε με το υπόλοιπο σώμα και προσέχουμε να μην τραυματίσουμε καθόλου τη σκοταριά μας. Βλέπετε, στα πνευμόνια ανάμεσα υπάρχει ένα κομμάτι λευκό εδώ πέρα που δεν το θέλουμε και πρέπει να τα αφαιρέσουμε. Πρέπει να πάρουμε μόνο το κόκκινο κομμάτι από τα πνευμόνια. Οπότε, πάρτε το μαχαίρι σας, κόψτε εδώ πέρα, βγάλετε το ένα πνευμόνι, γυρίστε και από την άλλη, βγάλετε όλο αυτό το λευκό του σημείο εδώ και αφαιρέστε. Αυτό δεν είναι γλυκάδι, δεν τρώγεται, δεν είναι ωραίο και δεν έχει καθόλου ωραία υφή στο φαγητό μας. Οπότε, αφαιρούμε όλο αυτό το λευκό του σημείο. Βλέπετε, πηγαίνω ίσα-ίσα δίπλα από το λευκό σημείο. Δεν θέλω να τραυματίσω καθόλου τη σκοταριά, όπως σας είπα. Αυτό το μεγάλο σημείο που βλέπετε εδώ πέρα είναι το σηκώτη. Και αυτό ακριβώς το ίδιο σημείο εδώ πέρα το χωρίζουμε, το κόβουμε και έχει μείνει και το σηκώτη. Και τώρα έχουν μείνει δύο κομμάτια. Έχει μείνει η σπλήνα. Αυτό το κομματάκι που βλέπετε εδώ πέρα είναι το αγαπημένο μου στη σηκωταριά. Θα κόψω τη σπλήνα εδώ. Και αυτά που έχουν μείνει είναι τα γλυκάδια. Τα θέλουμε, μας αρέσουν. Σε περίπτωση που δούμε κάτι ότι δεν μας αρέσει, το αφαιρούμε, όπως εδώ πέρα κάποια κομμάτια που δεν μου αρέσουν. Και αυτό ήταν όλο. Πόσο δύσκολο ήτανε? Ήταν εύκολο, αλλά έπρεπε να το δείξουμε. Τώρα έχω στη χύτρα ταχύτητα στο νεράκι που βράζει. Και αυτό που θέλω να κάνω είναι την καρδιά να τη χαράξω στη μέση, εδώ πέρα, όπως βλέπετε, για να μπορέσει να καθαρίσει και πρέπει οπωσδήποτε να μπλασάρουμε τη σκοταριά, να τη ζεματίσουμε. Οπότε, παίρνουμε όλα τα κομμάτια, τα ρίχνουμε μέσα στο νεράκι που βράζει, εδώ. Πνευμόνια, καρδιά, σηκώτη, σπλήνα και γλυκάδια. Και πρέπει οπωσδήποτε να τα δώσουμε μία βράση για να είμαστε σίγουροι ότι τα έχουμε καθαρίσει πάρα πολύ καλά. Εγώ αυτό που κάνω είναι το εξής. Θα ζηματίσουμε για περίπου 10 λεπτάκια. Πάντα μα πάντα ρίχνω 2 φέτες λεμόνι μέσα, 1, 2. Βοηθάνε πάρα πολύ στο άρωμα. 2 φλεράκια δάφνης. Αλάτι. Και το πιπέρι θέλω τους κόκκους. Κοιτάξτε. Θέλω περίπου 10-15 κόκκους πιπεριού. Ρίχνω και το πιπέρι μου μέσα. Δεν καπακώνουμε τη χύτρα μας. Θα αφήσουμε για περίπου 10-15 λεπτάκια να ζεματίσουμε τη σηκωταριά. Και όση ώρα ζεματίζουμε, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει με μία κουτάλα να ξαφρίζουμε. Βυθίστε μέσα, τα πνευμόνια συνήθως κάθονται πάνω, οπότε πρέπει να τα γυρίσουμε. Εδώ. Θα δούμε ότι αρχίζει να εμφανίζεται αφρός από πάνω, οπότε θα παίρνουμε τον αφρό και θα τον αφαιρούμε. 10 με 15 λεπτάκια θέλει ζεμάτισμα και μετά θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Καλό είναι να ζεματάμε τη σηκωταριά και να αφαιρούμε τον αφρό στην επιφάνεια του νερού που βράζει για να απομακρύνουμε τυχόν ακαθαρσίες. Έτσι θα αποκτήσει πιο καθαρή γεύση η μαγειρίτσα μας. Και μετά από 15 λεπτάκια η σηκωταριά μας είναι έτοιμη. Οπότε βγάζουμε από τη χύτρα μας. Αφήνουμε στην άκρη. Έχει τίποτα άλλο, έχει την καρδούλα μας. Και όλα καλά. Για τη σηκωταριά. Κόβουμε τη σηκωταριά με ένα μαχαίρι σε κομμάτια. Διαχωρίζουμε την καρδιά, τα πνευμόνια, το σηκώτη, την σπλήνα και τα γλυκάδια. Βράζουμε στη χύτρα ταχύτητα στο νερό. Ρίχνουμε όλα τα κομμάτια της σηκωταριάς, τις φέτες από το λεμόνι, τα φύλλα δάφνης, το αλάτι, τους κόκκους πιπέρι και χωρίς να κλείσουμε με το καπάκι, αφήνουμε τη σηκωταριά να ζεματιστεί για 10 με 15 λεπτά. Με μία κουτάλα την ξαφρίζουμε αναδιαστήματα και στο τέλος τη σουρώνουμε.